αγαπητή μου φίλη, το Ιμάν Μπαϊλντή. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πού το σχολείο? Όχι, εσείς πήγαινε στο σχολείο, αυτό λέω. Οπας, και εσείς κατάληψη. Ναι. Κατάμεσα σε απόσταση λόγω του μάσκας, δεν βλέπω, δεν πειράζει. Για ποιο λόγο είτε κατάληψη? Λόγω του, της μάσκας. Δηλαδή δεν τα φοράτε μάσκα? Διότι προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα η μάσκα και... Γιατί δεν προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα στους χειρουργούς που του φοράνε 5-6 ώρες? Βασικά τώρα βρήκατε εμάς που δεν είμαστε... Εντάξει, πολύ... φοράτε όμως μάσκα και εσείς την κατάληψη. Ναι, βασικά είναι ένας τρόπος... Τελικά, η μάσκα κάνει καλό για όχι. Γενικά μιλάω αυτή τη στιγμή. Γενικά, όχι του σχολείου, γενικά αυτή τη στιγμή. Έτσι, πως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση? Όχι, γιατί η μάσκα υδρώνει και δημιουργεί ανεθυμιάσεις που είναι καρκινογόνες και δεν κάνει να αναπνέουμε. Και για ένας οργανισμός να είναι υγιής, πρέπει να αναπνέει καθαρό οξυγόνο. Αν κάτσε, όμως παίζει ρόλο και ποια μάσκα φοράς. Αν είναι η μάσκα απλή, η μάσκα που περνάει κτλ. Όχι, γιατί είναι όλες. Εμένα προσωπικά όλες με ζεσταίνουν και μου δημιουργούν αυτόν τον υδρότα. Δηλαδή σε σένα προσωπικά δηλαδή, όχι για να πούμε. Επειδή είμαι θεματικός, δεν μπορώ. Α, πάντα. Έχεις δικαιολογία. Εντάξει, εγώ μαζί σου. Όνομα. Ναι, Κώστας. Μπράβο, ρε Κώστα, ονοματάκι. Αγγελική. Γεια σας, καλημέρα σας. Ονοματάκι. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος και ονοματάκι. Σεδεφ. Πώς? Σεδεφ. Σεδεφ. Ωραίο όνομα, λοιπόν. Πόσες μέρες είναι το. Πες το ότι η κατάληψη που κάνετε μέχρι στιγμής. Ξανά την ερώτηση. Η κατάληψη πόσες μέρες είναι μέχρι στιγμής? Πρώτη μέρα είναι σήμερα. Α, σήμερα ξεκινήσατε. Είπαν για κάτι και για αύριο. Αυτό το αποφασίζει, πιστεύω το 15 μελές, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν και συζήτησαν. Είναι κάποιοι μαθητές μέσα. Ναι, μάλιστα. Το περσινό 15 μελές όσοι έχουν μείνει. Εδώ πέρα στι άπειρε δεν φοράνε μάσκα. Εγώ γιατί πήρα μαζί με την μάσκα. Φοράνε. Για τα μάκια του κόσμου. Αν δεν πα στο κατάστημα που πηγαίνει. Εσύ τα πα σε κατάστημα φορά μάσκα. Γιατί φορά μάσκα? Αφού είσαι κατά τη μάσκα. Δεν είπα ότι είμαι κατά τη μάσκα. Στο σχολείο κατά τη μάσκα. Γενικά, γιατί προκαλεί τα προβλήματα. Αλλά στο κατάστημα θα το φορέσει, ας πούμε, για 5-10 λεπτά. Ενώ και... θα παθαίνει, ας πούμε, για μία ώρα. Ναι. Εγώ πάντως να σου είμαι κατά τη κατάληψη. Προτιμώ. Κατά τη κατάληψη. Ναι. Προτιμώ κάποια θέματα να λύνονται έξω και όχι μέσα στα σχολεία. Κοίταξε, αυτά που λες, συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να λυθούν τα θέματα αλλού. Τα διάφορα αντιπαραθέσει. Αλλά το θέμα είναι το αυτή τη στιγμή, φιλαράκι, γιατί όμως δεν λύνονται? Αυτά είναι άλλα θέματα, πιστεύω πολύ. Όμως τα μαθήματα τώρα που χάνετε εσείς, τα μαθήματα που χάνετε, δεν θα τα αναπληρώσετε μετά? Ναι. Γι' αυτό εγώ είμαι. Παραπάνω ώρες, δηλαδή παραπάνω ημέρες, παραπάνω. Καλά, εκδρομές δεν πάτε φυσικά, παγορεύεται. Εκδρομές σταματήσετε, τα πάντα σταματήσατε αυτή τη στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σου. Γεια σας. Και φοράτε καμία μάσκα τουλάχιστον. Όταν πάτε μέσα σε μαγαζιά μαζί με τον Χατζόγλου. Αν σήμερα το ξέχασα το πω, γιατί σήμερα έχω μία αλλαγή, ξέρετε. Πάντα έχετε συνειδητοποιήσει πάντω από την κάμερα να είναι ο Πατσουλίδης. Σήμερα είναι ο Χατζ. Θυμάστε που κάποτε φώναζε τον Πατσουλίδη Χατζ. Του μπέρδευα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, αφεντικό. Γεια σας, αφεντικό. Έλα μαζί μου, είσαι Πατσουλίδη. Πατσουλίδη, είδες. Α, τώρα. Φιλαράκι και Χατζόγλου, έτσι ενώ έχει πάρα πολλή φορά την κάμερα να συνέχεια μαζί του. Απαντάω λοιπόν. Και στο Λάουρα. Απαντά και στο Λάουρα. Λάουρα, είναι διπλό όνομα αυτό. Έλα μαζί μου, αφεντικό εδώ πέρα. Που όλοι κάθονται έξω. Α, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ ηρεμία. Γιατί είμαι χειρότερο, αφεντικό? Υγεία δεν υπάρχει, αν υπάρχει υγεία, καλά είμαστε. Γιατί? Γιατί το κάθισμα. Εντάξει, κάθονται οι πιο πολλοί που πίνουν κάτι αυτή τη στιγμή. Από τους τέσσερις θα πίνουν οι δύο. Και εμείς την καβάλα τι κάνουμε. Όταν είναι αυτοί που είναι παρέα μαζί, είμαστε 5 άτομα μαζί. Αγοράζουν οι τρεις, οι άλλοι κάνουν παρέα. Είναι τέτοιο. Πώς πάει κίνηση εδώ πέρα στο δύο στις άπες? Έχω καιρό να έρθω εδώ πέρα. Μαύρα χάλια. Μαύρα χάλια, ησυχία δηλαδή έχει πέσει. Νέκρα, όχι ησυχία, νέκρα. Λόγω των μέτρων, λόγω των μαγαζιών κτλ. Για γενικώ λόγω οικονομικής κατάστασης. Λόγω οικονομικής κατάστασης και ο κόσμος έφυγε για να βρει δουλειά και όλα. Από ό,τι πάμε, εσείς από πέρα γενικώς φεύγουν για Γερμανία νομίζω, φεύγουν να λίγο εκεί πέρα πάνω, ε. Καλά, τώρα όμως η Γερμανία καλύτερα είναι όμως. Το παντού τι δεν είναι. Δεν είναι καλύτερα. Όταν παίρνει 400 ευρώ στο εργοστάσιο εδώ και εκεί παίρνει 2.000. Αλλά εκεί παίρνει 800 ευρώ το νίκιο. Είναι άλλα πηγαίνει. Αναλογικά είναι το ίδιο. Γιατί πήγε, η Γερμανία πήγε και ξέρω. Πηγαίνει και η οικογένεια, δεν πηγαίνει μόνο. Όμως, ναι, αναλογικά όμως πάλι εκεί πέρα κρυβάζει. Εδώ πώς θα, πού θα βρει δουλειά. Για πέρα χειρότερα, ας πούμε. Για δουλειά εδώ πέρα χειρότερα. Εδώ για να πας να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο πρέπει να βάλει. Το νομάρχη, όχι το δήμαρχο. Μάλιστα κάποτε υπήρχε. Περιφερειάρχη. Περιφερειάρχη, όποιο είναι. Λοιπόν. Πρέπει να βάλει μέσα εκείνο για να μπει στη δουλειά. Και αν βρει δουλειά. Και να σε δώσουν 4 εκατοστάρια. 5 εκατοστάρια και αρέσει, ευχαριστώ κιόλα. Και να λες και ευχαριστώ και τα 2,5 είναι η βενζίνη. Μήπω δεν ξέρω τι θα γίνει για εμεί. Δηλαδή, κάτσε να δει. Αν δεν πε κάποιοι είναι συνταξιούχοι, οι πιο νέοι τι θα γίνουν, θα φύγουν όλοι δηλαδή. Να μην κανένα εδώ.
Όλοι τους ένα καζάνι βράζουν. Μόνο άμα έρθει κανένας Παπαδόπουλος θα τα στρώσει τα πράγματα. Κάτι το όνομά σου? Κώστας. Κώστα, με αυτόν τον Παπαδόπουλο σε πολλές εκπομπές μου το έχουν πει κάποιοι ηλικιωμένοι και μεγάλη ηλικία. Πως στον Παπαδόπουλο λέει τουλάχιστον λέει τρώγαμε και είχαμε δουλειά. Και βέβαια. Και βέβαια. Και τρώγαμε και δουλειά. Και έφυγε ο Παπαδόπουλος. Ναι. Άφησε όλα τα ταμεία γεμάτα. Μοίρασε στους αγρότες που δεν είχαν ούτε τουαλέτες. Είχαν αυτά πώς τα λένε τσαλιά να πάνε να κάνουν του, να ορίσουν. Τους έδωσε 100.000 δάνεια χωρίς να τα επιστρέψουν. Έκαναν ολόκληρα σπίτια με 100 και τουαλέτα. Ναι. Και ήρθαν αυτοί οι κεφαλάδες. Εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω. Αυτοί οι 300 του Λεωνίδα και τα φάγαν όλα. Και άφησαν τον από τότε δηλαδή, μετά, Παπαδόπουλο και μετά δηλαδή. Ήρθαν αυτοί οι 300 εννοείται. Όσοι από πέρα... τότε ξεκίνησε το κακό, για τώρα τα τελευταία 20 ετία. Από τότε που τα φάγαν τα λεφτά και μέχρι τώρα τα τρώνε. Εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω στα ίσια. Ας τους να με βάλουν μέσα. Ας όμως εγώ τώρα, αυτοί όμως ποιος τους βγάζει, εμείς δεν τους βγάζουμε. Εμείς τους βγάζουμε γιατί είμαστε, να μην πω καμία. Γιατί εμείς, γεια σου εγώ, καλημέρα σας. Καλά είμαστε. Όλα καλά. Πάντως βλέπω πέρα καφεδάκι, πριν η υγεία υπάρχει κάτι κύριο λόγο. Τώρα είναι η υγεία μας. Πίνουμε οι δύο και οι τρεις κάθονται όρθιοι γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τον καφέ. Δεν μπορεί να είσαι και τον άλλο κάποια στιγμή και μετά. Εντάξει, δεν πειράζει, γι' αυτό καλό είναι. Δεν πειράζει. Η υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα η υγεία. Γεια σας, καλημέρα. Καλά, τα βλάκι παίζουμε, όχι, χαρτάκι παίζουμε. Πολύ ηρεμία έχει πέσει. Έλα. Δουλειά ψάχνουμε. Δουλειά τώρα εντάξει, όχι ηλικιωμένοι, είναι νέοι πιστεύω. 35 χρονών είναι. 35 χρονών. Ψάχνω δουλειά, δεν βρίσκω. Και εσείς? Ναι, δουλειά να μετράω λεφτά. Να μετράς λεφτά, αυτή είναι. Άμα βρεις πάμε μαζί μας. Να μετράς, δηλαδή καλή δουλειά εδώ τώρα. Ο Γιωργάκης στη φυλακή πέθανε κι αυτός ο Φουκαριάρης. Ναι, ο Φουκαριάρης αυτός. Γιατί λόγω λύσεις πάλι συμπαθείτε τον Γιωργάκη? Τον Γιωργάκη, πάρα πολύ. Το παρατηρείς και σε άλλες περιοχές. Ακούσαμε γιατί έδωσε στον κόσμο δουλειά και από όλα. Τελικά όμως αυτά που λέγανε για τη Χούντα, που λέγανε για την επτάετη, όχι άλλο να πω, για αυτά που κάνε, για τα βασανιστήρια, το ένα τάρα, που λέγανε δηλαδή. Κανέναν έκανε βασανιστήρια. Δεν πήγαμε να την πιέζεις κανέναν. Βασανιστήρια οι ίδιοι τα φτιάχναμε. Πηγαίναμε στην αστυνομία και λέγαμε αυτός είναι αριστερός. Δηλαδή άμα δεν πήρεζες κάποιον δεν σε πήραζε κιόλας. Γιατί. Πήγαινα έρχομαι Γερμανία, εγώ καμιά φορά δεν με έλεγε πού πας εσύ. Αυτή η χώρα τι θέλει τελικά. Αυτή η χώρα τι θέλει τελικά. Ποια. Η χώρα αυτή η Ελλάδα τι θέλει. Τι φταίρει. Τι θέλει, τι θέλει. Ξέρει η Ελλάδα τι θέλει. Ναι. Ποιον θέλει. Τι θέλει το Γερμανό, τι θέλει. Δηλαδή. Ξύλο θέλει, δικτακτορία θέλουμε. Για να συναρθούμε όλοι. Ο Φουκαράς τόσα έδωσε και πέθανε μέσα στη φυλακή. Ναι. Τους γεωργούς όλους τους έκανε, ανθρώπους και αυτό. Και μετά όταν έβαλαν εκλογές δεν ψήφισε κανένας. Αυτοί είμαστε δυστυχώς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δηλαδή βοηθηθήκαν από αυτόνα, ναι. Δεν τον ψήφισαν. Και τον βάλαν μέσα και τα πλήρωσε ο άνθρωπος εκεί ύστερα. Άραβες, τι γίνεται. Ελλάδα δηλαδή. Είχαμε, τρέχεις, βλέπω εγώ. Το μεγαλείο βλέπω. Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά με τους Τούρκους, είχαμε τη Χούντα, έχουμε τους Γερμανούς, έχουμε τα μνημόνια. Πάντα είχαμε τους Γερμανούς. Πάντα η Ελλάδα δηλαδή είχε κάποιο πάνω από το κεφάλι της. Δηλαδή η Χούντα ήταν σκλαβιά. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ είμαι μικρό. Το γέννηκα το 71. Από αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι, ας πούμε. Εσείς οι παλιοί ξέρετε καλύτερα. Ναι. Εγώ πήγα να ερχόμουν, κανένας δεν πήρεξε. Ζούσαμε ελεύθερα. Γιατί τώρα δεν έχουμε Χούντα δηλαδή. Πιστεύετε αν τη σήμερα ημέρα. Υπήρχε ένας Παπαδόπουλος. Θα πηγαίνει καλύτερα τα πράγματα. Υπήρχε αυτός που έφυγε. Ναι. Τώρα άλλος άμα δαρθεί δεν ξέρω. Θα γίνει σαν και αυτούς. Αυτή τώρα. Αυτός που έφυγε, πιστεύετε πως άμα τυχόν υπήρχε τώρα, λέμε τώρα. Με τη λογική αυτή που είχε και τότε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω λογική αν θα έρθει άλλος Παπαδόπουλος. Αν υπήρχε ένας ο ίδιος. Και ήταν τώρα, με τη λογική που είχε τότε δηλαδή. Θα είμαστε καλύτερα. Βεβαίως. Αυτό πιστεύω. Γι' αυτό με έλεγε ο παπάς μου, ένας συγχωρεμένος, επί Παπαδόπουλου, είχα ταξί λέει και δουλεύαμε και τρώγαμε και είχαμε και τις δουλειές μας. Στη Γερμανία είμαι 15 χρόνια, 25 χρόνια είχα ταξί στην Αθήνα. Ποιος με πείραξε, κανένας. Οι πειραγμοί που γινόντουσαν, ναι. Επί τότες που λένε τη Χούντα. Τα που βλέπουμε τηλεόραση δηλαδή. Πηγαίνανε εσύ ή εγώ και πήγαινα και έλεγα στην αστυνομία, ξέρεις αυτός είναι ο κομμουνιστής. Ναι. Εκεί γινόταν και τους στέλναν στη Μακρόνησο ύστερα. Απλά δηλαδή αυτός ο Παπαδόπουλος δεν συμπαθούσε στους κομμουνιστές, ας το πούμε. Όχι, δεν συμπαθούσε, αλλά έπρεπε μήπως τώρα το συμπαθούνε. Να, ναι, πιστεύω. Ουσία,
Η Ρωσία, γιατί τι έγινε η Ρωσία, δεν ήταν όλο ο κομμουνισμός εκεί πέρα. Εντάξει, η Ρωσία μαζί με κομμουνισμό, αλλά και η Ρωσία σιγά σιγά. Αυτά τα είχε και τώρα έμεινε μόνη τη. Αλλά είναι η Ρωσία όμως, είναι υπερδύναμη. Είναι υπερδύναμη πάλι. Ο Πούτιν, ο κατάσκοπος, πολλά ξέρει. Ναι. Το ονοματάκι. Όνομα. Άγγελος. Άγγελος, Διογέννης, χάρηκα. Δεν κάνω χειροψία και δεν κάνει. Πάνω απ' όλα υγεία να είμαστε γεροί. Εγώ τη μασκούλα πάντως δεν έχω στο χέρι μου για μας. Να το κολλήσουμε και εγώ το έχω στην τσέπη μου. Άμα είναι να το κολλήσουμε. Εγώ. 6 χρονών παιδάκι προχτές πήγανε από τον κορονοϊό πήγε. Τι έφυγε. Είναι δυνατόν. Πιστεύεις τον κορονοϊό εσύ. Εγώ σ' αρρώστια. Εγώ σ' αρρώστια και γρήπη. Απλά δεν βρήκαν ακόμη το φάρμακο, ας πούμε. Γρήπη πώς ήταν. Είναι ίδια, ίδια. Και αυτό τώρα ίδιο είναι. Μόνο λένε, βάλτε μάσκες, βάλτε. Κάντε μια ενέργεια να βγάλετε το φάρμακο να κάνει. Γρήγορα να βγει, γιατί ενέργειες κάνουν υποτίθεται, αλλά αργούν. Κάνανε, αργούν. Γιατί αργούν. Γιατί όπως λέω σε πολλές εκπομπές μου, ό,τι συμφέρει μένει. Ό,τι συμφέρει μένει. Αλλά και συμφέροντα μόνο λέει τα ψυχά, λέει ο παπάς. Α, μ' αρέσει. Έλα μαζί μου, αγαπητέ μου, Χάρη, πάμε στα κάτω λίγο. Σα χαιρετώ, γεια σα, καλή συνέχεια. Γεια σα, γεια σα. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, που αλλού, βρισκόμαστε στις Σάπες, εσύ με τη σκύλο κατευθείαν. Και αυτό κάνει πεινά εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Βρισκόμαστε στις Σάπες, μια και... Είμαι στη σκιά εγώ και δεν έχω αυτή τη στιγμή, πάμε πάνω μαζί μου. Βρισκόμαστε στις Σάπες, κάνουμε μια βολτούλα, ξεκινάμε από εδώ πέρα, στην Κομωτινή, και κάνουμε μια βολτούλα γενικώς στα γύρω χωριά. Και ξεκινάμε φυσικά από το χωριό, από την πρωτεύουσα, από το κεφαλοχώρα, το πούμε έτσι. Πού είναι οι Σάπες, έλα μαζί μου, πάμε από εκεί πέρα τώρα. Έλα μαζί μου, πάμε, προχωράμε, πάμε. Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε, γεια σας! Πολύ φασαρία, μωρέ! Καλά είστε! Καλά είστε! Τι κάνετε, καφεδάκι πίνουμε! Καφεδάκι πίνουμε! Ναι, βαρύ γλυκό. Βαρύ γλυκό, βλέπω και πολύ σκούρος κιόλας. Ναι, είναι βαρύ γλυκός. Δεν πίζω ότι παίρνω λίγο καλά, αυτός είναι μαύρος. Έλα. Είναι μαύρος. Κάτσε σε κεράσω. Όχι, δεν με κεράσω. Κάμε με βίδι. Υπτό. Χαμπέτι, έλα εδώ. Δουλεύουμε εμείς. Είδα πει στο χωριό σου, ήρθα, έχω να φτάσει στις Σάπες 3 χρόνια. Όσο έρχομαι κάθε χρόνο, μάλλον κάθε που έρχομαι, βλέπω ότι μειώνεται η κίνηση. Σάπες, εντάξει, καλά είναι, εντάξει. Ήσυχα. Κάποτε είχε πολύ κόσμο από ό,τι ξέρω. Είχε πολύ κόσμο. Αν την έφαγε η Γερμανία, βλέπω τιμολόγια βλέπω εδώ πέρα. Ναι, πληρωμές, πληρώσεις. Πόσα είναι, βέβαια, για να δούμε. 140 φρουλάκια. Θα βγουν πιστεύω. Αν πουλήσουμε κάποιος να φάει. Γεια σου κορίτσι. Καλά είσαι. Τον κύριο εκεί, εντάξει. Γεια σου. Όχι εσύ. Δεν είναι το φιλαράκι μου εδώ. Να, οι Σάπες, οι Σάπες. Αν τυχόν βρεθεί κάποιος στον δρόμο του και περάσει από τις Σάπες. Τι αξίζει να δει και να κάνει. Ή να πάει σε κάποιο μαγαζί να φάει κανένα ωραίο κοψίδι. Κάτι που να έχει για να δει τι Σάπες. Από φαγητό έχουμε πολλά πράγματα. Έχει πολλά, ε. Από τι ξαφνικέ περιοχέ δεν παίρνει. Αξιοθέατα και τέτοια, εντάξει, τι να έχει. Λίγα. Ναι. Τι να έχει. Κίνηση δουλειά έχει. Τι αγορά στο παιδί. Τα ίδια. Ήσυχα. Σε ηρεμία. Ηρεμία, εμεί είμαστε σταθεροί τώρα από εκεί και πέρα. Χαιρετώ. Γεια σα, αφεντικό. Καλά είμαστε. Τι περιμένει. Κάτι περιμένει, σε βλέπω. Περιμένω να αγοράσουμε κάτι από την τοπική αγορά. Αυτό. Να αγοράσουμε την τοπική αγορά. Πού είσαι? Από εδώ. Από εδώ πέρα θα αγοράσεις. Ναι. Είπες να αγοράσεις από την τοπική αγορά. Τοπική αγορά εδώ. Αφού εδώ πέρα έξω το μαγαζί με βρήκατε. Μια χαρά. Δεν το βγάζω. Ποιον. Τι λέει τώρα, τι είπε. Έλα ένα αφεντικό. Έλα ένα αφεντικό με τη μάσκα. Δες. Κι εγώ την έχω τη μάσκα. Βάλε αυτούς τους κύριους εδώ. Αυτοί όμως είναι έξω. Είναι έξω και είναι δύο. Ναι, μπορεί. Είναι πάρα πολύ νέα λέει σε εξωτερικό φορτωματία. Εγώ Γιάννη τα είπα. Α, τα είπε. Άμα τα δεις, θα δεις τι είπα. Θα μπουν όλα μια χώνες, έλα μαζί μου. Πάμε να χάτσεις. Πότε θα δείξουν αυτά. Εδώ θα παίξει την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή. Ναι. Τη μάχα τη φοράμε πάντα. Βεβαίως. Μέσα έξω. Βλέπεις, ο άλλος υπάλληλος. Μέσα έξω. Ναι. Πάμε ρε φίλε. Πολιτών κάνουμε, πώς θα γίνει. Άρη μηχανάκι, γεια σας, καλά είμαστε. Δεν είμαι καλά. Γιατί τι έχεις. Άρρωστος. Εντάξει. Α, το ήρθε και αυτό. Πάμε πέσα κάτω ρε σιχάτης, πέσα κάτω. Γεια σας, φιλαράκι. Σαν μοντέλο μου είσαι, πάσα στο μηχανάκι. Πώς δεν καταλάβω. Σαν μοντέλο μου είσαι, πάσα στο μηχανάκι με το γυαλί το. Βέβαια, έτσι. Σχολείο δεν έχουμε. Όχι, τελειώσαμε σχολείο. Πώς είσαι, δηλαδή 18 και πάνω. 22. Είσαι 2 σε ρε φιλαράκι. Εσύ μικροδείχνεις εσύ. Ε? Μικροδείχνεις.
Τι να κάνω, ομορφό παιδό ήμουν. Αυτό πηγαίνετε εδώ. Τι ασχολείσαι? Με το παζάρι. Παζάρι. Κάτσε, στι Σάπε παζάρι κάθε πότε έχει? Παρασκευή. Εσύ άλλο πέρα έρθουμε στι Σάπε, όχι σήμερα. Αυτό με αυτό μας πάλι αύριο. Υγεία υπάρχει? Υγεία πάντα. Δουλειά λίγη. Δουλειά δυστυχώς. Η νεολαία εδώ πέρα στι Σάπε τι κάνει, πώς περνάει την ώρα του? Πίνει το καφέ, έρχεται πάει σπίτι, κοιμάται, πάλι πίνει καφέ. Αυτό πρέπει δηλαδή. Όλο περνάει αυτό. Σιγά να πατήσετε, σιγά ένα αφεντικό, σιγά ένα αφεντικό. Βρείτε αυτό αφεντικό, δείτε πώς οδηγάει. Ρε αφεντικό, θα με πατήσεις. Παναγία και Χριστέ μου, θα με πατήσεις. Πόσο όχι, πάμε κοντά να έρθεις. Εντάξει, δηλαδή, τρόμαξε αφού κάναμε πως τα καλά είμαστε. Καλά, καλά. Υγεία υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Μασκούλα δεν φοράμε. Τι να κάνω, τι σύνταση. Τι φορές τη μασκούλα. Ε. Είσαι εκπαθή της ομάδας. Ναι. Κάτι τίποτα. Ότι... Άλλο τίποτα. Υγεία που υπάρχει καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Με τι είσαι συνταξίουχος, ε. Ε, συνταξίουχος. Και κουραζόμαστε. Ναι. Καλή συνέχεια. Κάτσε αρέσει, γιατί φίλε εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί να κάνουμε την κίνηση και εμείς σιγά σιγά παιδιά, γιατί όλα τη φοράμε και εμείς. Φρύ εδώ πέρα είναι αυτή. Έλα μαζί μου ρε εσύ. Γεια σου! Εσύ πώς σε λένε? Εμένα Γεωργία. Γεωργία και εσένα? Τσιλέκ. Τσιλέκ. Ναι. Τα ποσοστά. Ναι. Τι σημαίνει? Φράουλα. Όχι ρε εσύ. Δηλαδή η φράουλα και η... Γεωργία. Τάξεις. Β1 Δευτέρα Γυμνασίου. Εγώ είχε κατάληψη σήμερα. Όχι. Δεν είχε κατάληψη εσείς? Πάνω. Κατάληψη έχουν εσύ? Το ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Ερώτηση, μασκούλες φοράμε? Ναι, φοράμε δυστυχώς. Τι δυστυχώς καλέ τώρα. Εχθές ένα κορίτσι λιποθύμησε. Από τη μάσκα. Ναι. Σίγουρα. Ναι, γιατί είχε και πρόβλημα κιόλας και το είχε πει και στους δασκάλους και δεν έκαναν κάτι. Κανονικά ξέρω πως άμα τυχόν έχει πρόβλημα το παιδί, για τη μάσκα νομίζω πως δεν πρέπει να τη φοράει. Νομίζω πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή ο καθηγητής επέμεινε να φορέσει μάσκα. Απλά λίγο είναι υπερβολική λίγο η μάσκα. Άμα είναι να βάζουμε. Ερώτηση. Έξω όταν βγαίνετε διάλειμμα, φοράτε μάσκες? Ναι. Μερικές φορές, γιατί έρχονται οι καθηγητές. Δηλαδή, όταν είστε μόνοι με τα παιδιά, να μεταξύ σας δεν φοράτε μάσκα. Παίζετε δηλαδή, κάντε τη συζητάτε. Ναι, κάνω. Για ποιο λόγο με συντάξει φοράτε μάσκα και δεν το φοράτε? Αφού έξω, έρχεστε πιο κοντά. Αυτό λέμε και στους καθηγητές και δεν λένε κάτι. Άμα δεν θα το φορέσουμε, λένε ότι θα πάρουμε η αποβολή ή η απουσία. Συμφωνώ εγώ, αλλά όμως έξω στην τάξη όμως, που μαζεύεστε 5-10 κοπέλες μαζί και μιλάτε και είστε κοντά η μία στην άλλη, δεν φοράτε μάσκα. Μέσα στην τάξη όμως φοράτε μάσκα. Τουλάχιστον στην τάξη είμαστε πιο αέρα, ενώ στο διάλειμμα είμαστε πιο κοντά. Έτσι, γιατί είναι αυτό το ανάποδο? Κάτι γίνεται εδώ πέρα, είναι λίγο ανάποδο. Είναι λίγο ανάποδο. Αφού στην τάξη είστε σε μεγάλη απόσταση, πρέπει εκεί πέρα να μην φοράς μάσκα. Και έξω που βγαίνεις για να παίξεις, να φοράς για 5-10 λεπτά τη μάσκα. Αυτό. Δεν το καταλαβαίνουν, ε? Όχι, δυστυχώς. Ό,τι και να λέμε. Σαν μαθήτες καλές είστε? Έτσι και έτσι. Τι καλέ, έτσι και έτσι, τι δεν σ' αρέσει? 15,3 πήρα στην. Καλέ, εγώ πήγα πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Το γυμνάσιο, εγώ βγάζα 9 συνέχεια. Μια χαρά είσαι. Δεν μου καλό μάθημα. Εγώ το λέω, μαθητή ήμουν χάλια. Δεν μπορούσα τα γράμματα εγώ. Εγώ ήθελα άλλα πράγματα. Υπολογιστή δεν θέλω εγώ. Δεν το μεγαλώσει, τι έγινε? Εγώ δικηγόρο. Θέλω να ακούσω. Δικηγόρο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ είναι η φράουλα. Νηπιαγωγό, γιατί μου αρέσουν τα παιδιά να σχολιάσουν. Να, φιλαράκι αυτό είναι. Νηπιαγωγό, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο έτσι. Είπαμε λοιπόν φράουλα, φράουλα. Γιατί σε βγάλαν φράουλα? Δεν ξέρω, η αδερφή μου με έχει. Η αδερφή πώ τη λένε? Όχι. Πιγέρ τη λένε. Πιγέρ. Πιγέρ. Ναι. Που σημαίνει? Στα γαλλικά κάτι είναι, δεν ξέρω. Γαλλικό είναι. Δηλαδή με λένε Διογέννη, πώ είπαμε λένε εμένα? Έλα! Όχι! Κοπάνα! Σήμερα πήγαμε να κάνουμε κατάληψη, αλλά ήρθε πάλι ο διευθυντής και είπε ότι θα καλέσει η αστυνομία και τέτοια. Δεν ξέρω παιδιά αυτά που γίνονται, δεν μ' αρέσουν. Φράουλα και... Γεωργία. Γεωργία, καλή συνέχεια. Και να φοράτε μασκούλα. Εγώ τη φοράω παιδιά τώρα τη μασκούλα, με ειλικρινή, με ψεύτη. Έχω φοράω τη μασκούλα, γιατί σιγά σιγά βλέπω εδώ πέρα πως υπάρχει πολύ ελευθερία. Αλλά μαζί μου χάτι συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στην αγαπητή μου Ντίν, στην αγαπητή μου τη Σάπε. Γεια σα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Τι κάνετε, καλά είστε? Γερή δυνατή. Πολύ ησυχία έχει παιδιά εδώ πέρα στις Σάπες. Όσο έχουμε στις Σάπες κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, τόσο πιο πολύ ησυχία έχει. Για ποιο λόγο δηλαδή? Θα βλέπω πιο μαζεμένου σιγά σιγά. Δηλαδή, άμα φτάσετε σε 10 χρόνια, θα είστε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Συγγνώμη τώρα, για ποιο λόγο ένα χωριό τόσο μεγάλο που έχει πολύ κόσμο
Έχουν μείνει πόσες χιλιάδες είστε τώρα αυτή τη στιγμή στις ΣΑΠΕΣ? 3,5. Και ήταν πόσο κάποτε, 15, 12. Όχι, αρχή παλιά λέω. Ο Δήμος όμως είναι 18.000, 16. Ο Δήμος. Η πρωτεύουσα ΣΑΠΕΣ πόσο είχε κάποτε? Δεν είχα πει. Και φύγανε Γερμανία μετά όλοι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Λόγω δουλειά έχουν φύγει. Λόγω δουλειά. Ναι, όμως τώρα με τον κορονοϊό και όπου και να πας πάλι το πρόβλημα υπάρχει. Δουλειά, το... Αυτό είναι άσχητο νομίζω. Πρόσφυγε όλη η Γερμανία. Όλοι φύγανε έξω. Δηλαδή δουλεύουν όλοι έξω και θέλουν λεφτά στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Όπου φτάσαμε. Δουλειά δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, αν μπορούν να στείλουν φυσικά. Αν είναι αυτό τώρα, για αυτή τη στιγμή. Γιατί και τα μεροκάματα έχουν πέσει. Πάρα πολύ κιόλα. Εγώ ρώτησα και πέρα, έχει μείνει και 1.200 ευρώ, α πούμε. Δηλαδή πρέπει να πλένε 2.500 χιλιάρικα. Για την επιβίωση. Πώ μα κάνουν όμω, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε πάρα πολλά υγεία. Γερή να είμαστε, καλή συνέχεια, καλό καφεδάκι. Έλα μαζί μου, εσύ, Χάντς. Πάμε προς τα κάτω. Γεια σας. Έλα μαζί μου προς τα κάτω, τώρα μια βοντούλα. Κάνουμε τη βόλτα μας στις ΣΑΠΕΣ. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε και σε κάποιο άλλο χωριό σιγά σιγά, γιατί σιγά σιγά εμείς ξεκινάμε. Λοιπόν, φοράμε τη μασκούλα μας. Στην αρχή δεν τη φορούσα τη μασκούλα, εγώ είμαι ειλικρινής. Μετά όμως, επειδή είδα πως υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων εδώ πέρα στις ΣΑΠΕΣ. Εσύ δεν φοράς τις ΣΑΠΕΣ. Θες να φορέσω. Εσύ σε βλέπω, είσαι και ευπαθή ομάδα. Να φορέσω. Βλέπω πες καμία άδεια, κανένα δίμηνο. Θα φορέσω. Κανένα δίμηνο, εσύ να πες άδεια. Θα φορέσει την που δώσεις στο παιδί σου σχολείο. Ολόσωμη είναι. Ολόσωμη είναι. Ναι, ναι, αυτή θα φορέσω. Την έχει, παιδιά, ξέρετε, είναι μια full face. Είναι full face. Είναι πραγματικά μια ωραία μασκούλα. Πάμε, τη δείξουμε κάποια στιγμή. Καλημέρα! Καλά είμαστε, χαμογελάω μία έτσι να μην δεις. Ναι, ναι. Όλα καλά. Καλά. Υγεία, μασκούλα. Έχουμε μάσκα, ναι. Μάσκα τη φοράμε, μέσα ή έξω φυσικά. Έξω, εδώ πέσα. Εντάξει, ρόμο, καλά είμαστε. Καλά, μια χαρά. Πώς πάει η κίνηση εδώ πέρα στις ΣΑΠΕΣ, είναι καλά. Βλέπω πολύ ηρεμία. Δεν είμαι από την ΣΑΠΕΣ. Από πού είσαι? Από την εσοχή από πάνω. Εσοχή, χωριό. Ναι, ναι, χωριό. Ναι. Α, για δουλειά κάτι βρήκατε εδώ πέρα. Ναι, ναι, χαρτιά να πληρώνουμε φόρους και αυτά. Εργολάβος, ναι, συνέχεια. Ναι. Λεφτά παίρνεις τουλάχιστον. Τι πάλι δεν πληρώνω συνέχεια. Δόσεις. Κοίτα και από εδώ και άλλα, δύο. Από δύο. Λεφτά δίνεις. Κοίτασε. Συνέχεια αυτά κάθε μήνα, δόσεις. Περίμενε για να πληρώσεις φόρους. Σημαίνει πως έχεις πάρει και χρήματα. Ναι, ναι, εντάξει. Να είμαστε ειλικρινείς. Ανεμογεννήτριες έκανα, μα δουλεύουμε. Ανεμογεννήτριες. Ναι, ναι. Όλα τα βουνάκια είναι μέσα ανεμογεννήτριες. Παντού έρχονται. Εγώ όμως γιατί πληρώνω ακριβό ρεύμα? Να ακούς, κοίτασε, ο Παυλίδης από τη Ξάνθη. Έβαλε 7 εκεί πέρα, αλλά δεν έχει καλή παραγωγή. Ναι. Τώρα έρχεται στην δικιά μας περιοχή, εκεί στη Μυστριτίσκη, θα βάλει 22. Βάζουν. Ρώτησα να κάνω, για ποιο λόγο εμείς πληρώνουμε ακριβό ρεύμα, ναι, από τη στιγμή που έχουμε τις ανεμογεννήτριες και παίρνουμε ρεύμα από τα αυτά πράγματα? Δηλαδή σιγά σιγά, δηλαδή παίρνουμε ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πληρώνω εγώ το ρεύμα ακριβά? Εδώ, στη περιοχή εδώ πέρα, δική μας, τρεις δήμοι ή τέσσερις να πούμε, πρέπει να μην πληρώνουν, δηλαδή. Έχει νόμο και δεν το κυνηγάει κανένας. Οι δήμοι πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα. Μπορείς πούμε ένας δήμος, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, αν παίρνει ρεύμα από ανεμογεννήτρια να μην πληρώνει ρεύμα, ή να πληρώνει ένα ποσό μικρό ας πούμε? Ναι, λιγότερο θα πάρει. Έχει νόμο. Αυτό το ξέρω. Εγώ μιλάω από την Αθήνα, ναι, θα έρθουν εκεί πέρα στο χωριό μου και πέρα 47 θα βάλουν και λέω εδώ πέρα ο κόσμος να κάτι κάνει. Έχει νόμο, λέει, βρέσε το. Δηλαδή, να πούμε, όποιο δήμο έχει ανεμογεννήτριε, ναι, να το ψάξει, ναι, μπορεί να πάρουν ρεύμα και πληρώνουν, ναι, λιγότερο ρεύμα ο δήμος. Ναι, ναι, να το κανονίσουν. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Τι είπα, θέλει κανείς, φιλαράκι. Αυτό λεκτικό είναι, φίλε. 299 ευρώ ακριβό είναι. Αυτό θα σας πάω, ρε παιδιά. Εσάς τους κάμεραμάν, με την κάμερα πάνω. Τέλειο. Ας πω, ρε παιδιά, αυτό πέρα όλοι θες το. Ποια θες εσύ, ρε? Τι θες εσύ, αυτό πέρα? Καλά, μην δεις ραδιοφωνάκι. Ο παιδιά ο Χατζόγλου μια μανία με αυτά. Τα σηκώνει ραδιοφωνάκι. Γιατί δεν ξέρω, νιώθω πολλά. Ποιος είναι αυτός? Και θα στα πω σιγά σιγά. Έχει μπαταρία λιθίου. Με τον καιρό. Λιθίου. Πάμε όλα. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή ερώτας. Έλα. Πάμε προς τα κάτω να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας! Γεια σας! Παράστε. Δεν έχει κίνηση, παιδιά. Παρατηρώ πως όποτε έχουμε στις ΣΑΠΕΣ, σιγά σιγά παρατηρώ ότι πέφτει έτσι η κίνηση. Για κάποιο λόγο δηλαδή αρχίζει και μειώνεται σιγά σιγά αυτό το θέμα της κίνησης. Καλημέρα σας! Καλώς, παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Πολύ καλά, εσείς.
Μασκούλα δεν φοράμε, είμαστε έξω. Κάτσε. Α, το κατεβάσουμε λίγο έτσι. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Υγεία υπάρχει. Μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Δουλειά υπάρχει. Φουλ, δεν βλέπεις, πανικός γίνεται. Κλειστό είναι. Ωραία, έχω μαζί ρε παιδιά. Τι γίνεται. Να πάρετε. Και πώς επιζούμε. Με τη σύνταξη του μπαμπά, τη μαμά, τη μαμά. Δηλαδή αυτή η σύνταξη πληρώνει το μαγαζί, πληρώνει φορέα, πληρώνει αυτά εδώ πέρα. Τι, όχι, χρωστάμε παντού. Ποιος δεν χρωστάει σήμερα. Όλοι χρωστάμε. Όλοι χρωστάμε. Τι πρέπει να κάνουμε, το όνομα σου. Μουσά. Μουσά. Ναι. Μουσά, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τότε εμείς. Δεν θα φω τη μάσκα. Εδώ πέρα ξανά. Όλοι φεύγουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχει αδειάσει όλο το τοπίο. Αυτό το μέλλον είναι η Γερμανία, φεύγουν εξωτερικό, φεύγουν. Τι να κάνουμε, ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πάει, τι να κάνουμε. Θα δεις λίγο, ας πούμε, η ΣΑΠΕΚ, σε λίγο θα μείνουν δηλαδή μόνο έτσι ταξιούκι. Συγγνώμη τώρα, κοιτάξτε, απέναντι. Μα κύριο, άμα δεν έχει κόσμο αυτό το μαγαζί, ναι. Παγκάδι. Πρώτο ενάγκη, άμα δεν έχει αυτή, λέει, εμείς θα κάνουμε. Εμείς είμαστε... Τα λεφτά πρώτα πάνε στο φαΐ και μετά στα ρούχα. Μα έτσι, αυτό είναι. Άμα δεν έχει το φαΐ. Τώρα πλάκα δεν το γίνα σουβλατζίδικο. Δεν το γελάς. Εκεί δεν πάει. Σουβλατζίδικο μην νομίζεις, έχει ήδη. Όχι αυτό τέτοιο, το fast food. Ναι, το fast food. Το γρήγορο. Δεν υπάρχει κόσμο, δεν είναι ο κόσμος που σαψεί. Έχει... Δηλαδή, σάπες μένα μόνο συνταξιούχοι και τέλος. Αυτό είναι. Άμα δεις το απόγευμα, μόνο τα σκυλιά. Πάσα με κάνεις. Σάπες, δε φίλε. Είχα έρθει πριν από... Όχι, είχα έρθει μια πριν από 4-3 χρόνια, αλλά έχω και έρθει πριν από κανένα 6 χρόνια, 7, απόγευμα είχα έρθει και είχε κίνηση. Είχε πολύ κίνηση, ναι, αλλά πήγαν όλοι. Μήπως φταίει ο κορονοϊός. Όχι, καθόλου. Δεν υπάρχουν δουλειές, σάψε. Φέραν τόσο κόσμο εδώ πέρα του Ρωσοπόντιου, ήταν άνθρωποι. Όταν δεν είχε δουλειά, τι έκανε όμως. Όλοι φύγανε. Τι έκανε. Πρώτα δουλειά. Κάτσε βέβαια, κάτσε χαντζούκολα γιατί βλέπω εδώ πέρα επικίνδυνη. Μη σε χάσουμε και εσύ μια μερίδα. Άμα δεν έχεις να φας. Το όνομα δεξιού το μέτρο. Ε? Μουσά, ναι. Χάρηκα φιλαράκι. Είμαι μπαλίδε, έτσι. Είμαι μπαλίδε. Σε βλέπω καμιά φορά το χειμώνα. Χαιρόμαστε που μας βλέπετε. Άμα σας αρέσει, καλό είναι αυτό. Μιλάμε με τον κόσμο, πηγαίνουμε σε χωριά γενικώ. Να βλέπει και ο κόσμος τι γίνεται. Όπα, καφενείο έχουμε πέρα. Η μικρή βουλή. Και όλοι είναι παθή ομάδα εδώ πέρα. Όλοι είναι παθή ομάδα εδώ. Κοιτάξτε τώρα. Κανείς μασκούλα όμως. Κανείς μασκούλα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Να πούμε μια καλημέρα χωρίς μάσκα. Καλά είστε, τι κάνετε. Υγεία υπάρχει. Χαμόγελο. Βλέπω καλό που βλέπω χαμόγελο. Πολύ ησυχία μου. Γεια σας, αφεντικό. Αφεντικό ή όχι. Αφεντικό δεν πειράζει. Τι λένε εδώ πέρα οι σάπες, είναι καλά, είναι ήρεμα, έχει, βλέπω ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά, αρχίζει και αδειάζει το χωριό. Δεν μιλάμε, καλά είστε, δεν πειράζει. Πάμε προς τα κάτω, έχουμε μια απόλυτη ησυχία εδώ πέρα, πάμε προς τα κάτω στο μαγαζί, έλα μαζί μου, χάτσε μαζί μου, έλα μαζί μου. Πάμε προς τα κάτω. Χαιρετούμε, καλό καφεδάκι, καλή ηρεμία και ευελπιστώ του χρόνου που θα ξαναπεράσω, θα σας ξαναδώ εδώ πέρα. 2, 4, 5. Τους δύο. Γεια σας. Καλά είμαστε. Χαμογελάς και μ' αρέσει. Τι να κάνεις, για χαμογελάς, μόνο το χαμόγελο μας έμεινε. Πάμε εδώ πέρα. Μου φαίνεται έξι να έρθω στις σάπες. Όσο πάει στις σάπες. Καλά μην νομίζεις πως το χρώμα ξαναρθούμε αυτή θα είναι εδώ πέρα. Άμα συνεχίσουν έτσι αυτοί. Για πάμε λίγο προς τα κάτω εσύ χάτζ. Μια πολύ ωραία, καταβγάλω τη μάσκα, α και δεν κάνει καλό. Καλά είμαστε, στο εξωτερικό χώρο είμαστε. Μια ωραία καλημέρα. Τι κάνετε. Υγεία υπάρχει. Υγεία υπάρχει, δόξα τω Θεώ. Λεφτά υπάρχουν. Όχι. Ωραία, είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αν μου λέγει πως έχετε και λεφτά, θα σας αγχωνόμουν τώρα. Όχι. Μόνο την υγεία μας έχουμε, ούτε λεφτά. Και τι άλλο δεν έχουμε. Άρρωστοι δεν είμαστε. Άρρωστοι δεν είμαστε, αλλά υποφέρουμε οικονομικά. Ναι. Η κυβέρνηση δεν μας προσέχει καθόλου, ενώ μας υποσχέθηκε να μας δώσει αναδρομικά. Καλά, δυστυχώς δεν βλέπουμε φως και περνάμε πολύ δύσκολα. Γιατί είσαι εναντίον της μάσκας εσύ. Είναι εναντίον της μάσκας. Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Όχι, δεν είμαι εναντίον της μάσκας. Δεν είπα αυτό. Θέλουμε μάσκα για όχι. Θέλουμε. Σε κλειστούς χώρους. Σε κλειστούς χώρους. Εσύ αφεντικό μάσκα θέλεις. Ορίστε, εγώ όχι, δεν θέλω φήμωτρα εγώ. Αλήθεια, το βλέπεις σαν φήμωτο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι έξω. Ειδικά, θες μάσκα ή όχι. Θέλω. Α, θέλουμε, μια χαρά. Πάμε πολλά υγεία. Και εσείς είστε σπαθή ομάδα. Μάσκα, είναι απαραίτητη. Να τη φορέσουμε κιόλας, εντάξει, πάμε το γεια. Πρέπει, μου πάει κιόλας. Σαν το Spider-Man είμαι.
σκυδιάκι το θέλει. Ένα σκυδιάκι, ναι. Ορίστε. Ο Χαρδαλιάς φίλησε του παπά το χέρι. Ράσο, ράσε το, το είδα, το ράσε. Φυλάει εδώ πέρα στο χέρι, εδώ πάνω φυλάει στο ράσο. Να είμαστε ειλικρινείς. Ότι είχε μάσκα. Συμφωνώ μαζί σου. Ε, συμφωνώ μαζί σου. Νεράκι, εγώ θέλω νεράκι άμα θέλετε. Ναι, δεν είχε μάσκα. Και ο κόσμος γι' αυτό περισσότερο δεν πιστεύουν. Τελικά για... να τους πιστεύουμε, τους πολιτικούς αυτούς και όχι. Να μην τους πιστεύουμε. Ε πώς, την υγεία μας δεν θέλουμε. Γιατί λένε πολλά ψέματα, μας τρώνε τα λεφτά και υποφέρουμε εμείς. Εσύ όμως ψηφίζεις. Εγώ δεν ψήφισα αυτούς. Τι ψηφίζεις, τους άλλους. Τους άλλους που... Λένε αλήθειες. Ε, λίγο είναι καλύτερο. Ψήφισε τον άλλον που έπινε τα ουίσκι μέσα στη βάρκα και κεγότανε τα αυτά και αυτά. Πώς πέτα ουίσκι μέσα στη βάρκα. Ναι, αλλά το λένε όμως όλοι και χαμογελάνε. Όλοι δεν ψηφίζουν όμως. Χαμογελάνε, για. Ναι, όμως εσείς συνταξιούχοι ψηφίζετε συνέχεια, ξέρεις. Ε. Το 46% αυτή τη κυβέρνηση το βγάλανε συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι το βγάλανε. Ναι, το 46%. Γιατί κλεινιάζεται τώρα εσείς. Δεν το βγάλανε οι προύχοντες και το κεφάλαιο τον έβγαλε. Ξέρετε τι μ' αρέσει στην Ελλάδα. Πως όταν βγαίνει κάποιος και λες μετά τον ψήφισε, όλοι λένε δεν τον ψήφισα εγώ. Μόνο σου βγήκε. Κάθε, δεν μιλάω και τον Μητσοτάκη και τον Τζίπρα και τον Παπαντρέου για όλους. Κοίταξε με το παδικό. Όταν κάποιος γίνει πρωθυπουργός και κάνει κακά πράγματα, δεν είναι καλός. Όλοι λένε όλοι, δεν τον ψήφισα εγώ. Ο άλλος ψήφισε. Και όλοι οι άλλοι λένε δεν τον ψήφισα εγώ. Εγώ τον ψήφισα. Ποιο να το ξαναψηφίσω. Ποιο να το Μητσοτάκη. Δικαίωμά σου, δεν λέω όχι. Ναι, αλλά κοίταξε όμως τι γίνεται. Θα σου πω εγώ τώρα. Πες μου αφεντικό. Ο Τσίπρας μας έβγαλε από την οικονομία, άφησε 37 δις. Και τον ρίξανε. Αυτός που έφαγε τα λεφτά και όχι offshore εταιρεία για αυτόν. Πιο πάνω στη μου λέγαμε πάνω. Πώς ο Παπαδόπουλος, έκανε πολλά καλά στην γενικό Παπαδόπουλος. Τι χούντας. Έκανε όλα καλά, είχε δουλειές, είχε τα παιδιά. Και αυτό το, ρίξανε. Τελικά εμείς οι Έλληνες δεν θέλουμε κάποιον ο οποίος να είναι καλός. Έχεις δίκιο. Αυτό που λέει. Είχαμε 400 χρόνια Τούρκους. Είχαμε τους Γερμανούς. Έχουμε μνημόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Σημαίνει πως δεν θέλουμε κάτι, θέλουμε κάποιον να έχουμε πάει από το κεφάλι μας. Να σου πω όμως η Χούντα μπορεί να έκανε έργα, ξέρω τι έργα τώρα, τα έργα της Καβάλας, μια γέφυρα κάνουν τα έργα όλα της Χούντας. Ο καθένας κοιτάει πώς περνάει ο ίδιος, δεν κοιτάει το σύνολο. Είναι δυνατόν η Χούντα που βγαίνει με το σπαθί να είναι καλύτερος από έναν δημοκράτη. Όχι, φυσικά. Αυτή η δημοκρατία. Όχι, και πάνω, θα το ακούσει, θα το δει και στην εκπομπή πάνω στο πάνω καφενεία. Μου λέγανε πως οι συνταξιούχοι τότε με τη Χούντα λέει πως δεν πεινούσαμε, είχαμε δουλειές, δεν πειράζαμε κανένα, ήταν όλα μια χαρά κτλ. Ναι. Αλλά όμως τότε όμως δεν υπήρχε αυτό το θέμα ότι χρωστούσαμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ότι χρωστούσαμε δεξιά και αριστερά. Όλοι λέγανε πως τότε η Ελλάδα δεν χρωστούσε. Ναι, η Χούντα αφού δεν είχε. Για ποιο λόγο δεν χρωστούσε τότε η Ελλάδα και χρωστούσε μετά από το. Γιατί αφήσε ο Καραμαλής, άφησε λεφτά και δεν χρωστούσε. Και αυτοί τα φάγανε ύστερα. Ποιοι αυτοί? Η Χούντα. Η Χούντα τα φάγε. Πώς τα φάγε, όλοι. Μετά το 80 έγινε όλοι. Το κολοκοτρώνει ακόμη η Ελλάδα είναι πάντα χρεωμένη. Μια δεν είναι μια ζωή, α πούμε. Αλλά η πενταετία του Καραμαλή είναι εκεί που έγινε το μπαμ. Δηλαδή, το πάρτι. Το πάρτι. 350 δις αφήσανε. Του Καραμαλή, λες εσύ, του Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου, ναι, ό,τι. Γεια σας, κορίτσια, καλά είστε. Εγώ είμαι Πασό, καλά. Ο Τσίπρας έκανε την καλύτερη δουλειά. Μας έβγαλε από την οικονομία. Τι πλέον του ρίξαμε. Έλα, αυτό μόνο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Γιατί τον ρίξε. Λόγω του Σκοπιανού, του Μακεδονικού. Α, μπράβο, έκαναν τον πατρό. Ναι, όμως από ό,τι βλέπουμε τελικά, πως από το 2004-2002 ίσχυε η ονομασία για τη Μακεδονία, μάλλον για τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ναι. Από τότε ίσχυε. Τότε όμως το. Είναι δημοκρατία, αγαπητέ Νέο Δημοκράτη, που εσύ τώρα. Τι. Από τότε είναι η ονομασία αυτή που είχε δώσει ο Σαμαράς, θυμάσαι, το 2004. Για ποιο λοιπόν τώρα μαλώνουμε για κάτι το οποίο έχει γίνει από το 2004. Όχι, απλώς αυτοί το λέγανε δημοκρατία των Σκοπίων. Ο Τσίπρας το έκανε Βόρεια Μακεδονία και αυτός είναι πρώτος. Άρα θέλω να πω, προς το 2004 είχε βγει ο Μητσοτάκης ο συγχωρεμένος Αείμνης, ο μεγάλος πολιτικός. Και είπε θα το ξεχάσουμε. Όχι, και είπε ότι ο Σαμαράς πήγε και είχε συνοηθεί για την όνομα Μακεδονία. Χωρίς αυτό λέω, για ποιο λόγο κάτι που δηλαδή είναι παλιό, πάλι εμείς παιδευόμαστε εδώ πέρα ως Έλληνες. Τελείως έφυγε δηλαδή, αυτό μας έκαιγε ως Ελλάδα. Κοίταξε. Εκτός ότι κάθε κυβερνήτης από μόνος του τι κάνει, είναι και εξωτερική πολιτική. Πάντα. Οι Αμερικάνοι μπορεί να τον έστειλαν και... Πάντα. Οι Αμερικάνοι είναι το μεγάλο... Αυτό. Ο Τραμπ, ο μεγάλος. Αυτό. Μη γελάς εσύ φιλαράκι, εσύ γελάς τώρα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Καλαϊτζίνιου. Αυτός είναι υποψήφιος κάτι. Αλεξανδρόπολεος.
Τι υποψήφιο. Όχι υποψήφιο. Δεν είμαι. Καταστηματάρχη είμαι. Είναι επιχειρηματία δυστυχώ. Παιδιά, παιδιά. Κοίταξε, εσείς οι επαγγελματίες πονάτε. Εμείς ματώνουμε, δεν πονάμε. Είμαστε σε χειρότερη θέση δυστυχώς. Περιμένουμε πραγματικά μια πραγματική βοήθεια. Από ποιον? Από τον κόσμο, να μας βοηθήσει πάνω απ' όλα από τον κόσμο. Τον κόσμο ποιος πρέπει να το βοηθήσει? Τον κόσμο βοηθήσει το κράτος. Να βοηθήσω εγώ σένα, αυτό που πάνε να αγοράσω, πρέπει να έχω χρήματα στην τσέπη. Κρατική ενίσχυση πάνω απ' όλα. Ό,τι μπορεί το κράτος να κάνει πρέπει να το κάνει σε μέγιστο βαθμό. Πραγματική ενίσχυση όμως. Ναι. Και στον κόσμο. Κάτσε είσαι επαγγελματία τώρα. Πόσο χρόνο είσαι, ψυχούμε και όλο. Είμαι 28. Και περίμενε, πόσο. 43. Εγώ είμαι 49. Εγώ 49 που είμαι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω τους επαγγελματίες και τους αγρότες, συγγνώμη και όλες, να γκρινιάζουν. Δηλαδή καμία κυβέρνηση δεν βοήθησε τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Για ποιο λόγο λέμε πάντα συνέχεια πως θα πρέπει να βοηθήσει. Αυτό πια δεν βοηθάει, το έχουμε μάθει. Δεν βοηθάει κανένας σε εμάς. Δυστυχώς εμείς ψηφίζουμε αναγκαστικά και δυστυχώς ακόμα και όποιον και αν ψηφίσουμε, αυτός που θα βγει επάνω γίνεται και αυτός χάλια. Δεν ξέρω τώρα, το καλύτερο θα είναι. Ξέρω. Διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή επί Πασόκ και οι εργάτες και οι βοσκοί και οι κτηνοτρόφοι όλοι είδαν άσο. Πασόκ όμως ο Τσοβόλα τα έδωσε όλα. Το ξέχασες. Το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσοβόλα, το έδωσε τα όλα. Από τότε ανέβηκε το χρέος. Αυτό σας έκανε. Από τότε. Όχι βρε. Το νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη ποιος το έκανε. Στα Γιάννενα όλα που λένε αυτά τα νοσοκομεία τώρα με το. Του δρόμου, ποιος έκανε του δρόμου. Η μόμα. Το Πασόκ. Όχι, η μόμα από τη Χούντα τα έκανε. Άντε, πια, πες μου, μόμα, εκείνη η μόμα πήγαμε. Όχι, πού είναι η γυναίκα σου είναι. Πού είναι, δεν ξέρω. Στο σπίτι είναι. Πού είναι η Βέρα που τα πω. Εγώ φοράω Βέρα, εγώ παντρεύτηκα πέρσι. Βάσει υγειονομικών υπηρεσιών, όταν κόβουμε την πουγάτσα, δεν φοράμε Βέρα. Τι να κάνουμε κανείς. Εσύ. Γίνει πουγατσάς. Αν γίνει πουγατσάς, δηλαδή και εγώ να βγάλω την Βέρα. Κοίταξε να δεις, θα είμαι δικός. Άμα θες να συνεργαστούμε, εδώ είμαι. Είμαι πρόθυμος να συζητήσω μαζί σου, μια που είσαι ωραίο παιδί, εφαλήσιμο, επικοινωνιακό. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ό,τι θέλεις. Θα πρέπει να βγάζω τη Βέρα. Ναι, Μαρία, να ξέρεις, εγώ θα βγάζω τη Βέρα. Πρέπει με τη Μαρία τη λένε. Ναι, και τη δικιά μου λέει Μαρίνα. Μαρία, την αγαπώ πάρα πολύ. Μαρίνα και η Μαρία. Τώρα. Μπράβο, ναι, ναι. Την αγαπάω πάρα πολύ. Πού τη γνώρισες? Πού τη γνώρισα? Προξενιό έγινε. Αυτό δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν υπήρχε δηλαδή ένα έρωτα μεγάλο. Βέβαια, πάντα υπήρχε. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χαβαλέ για του καιρού που ζούμε, έτσι εννοείται. Μεγάλο έρωτα. Σήμερα έχω και επέτειο γάμου. Παρεμπιπτόντως. Ναι, πόσα χρόνια? 20 χρόνια. Έλα, ρε, με δουλεύει τώρα. Πότε παντρεύτηκε, δε φίλε? Παντρεύτηκα το 2005. Εσύ, εγώ πέρασα μισό. Εγώ πέρασα μισό. Σήμερα, αγόρι μου, 24/9 του 2005. Εγώ έχω άλλη ημερομηνία στη Βέρα και άλλη ημερομηνία παντρεύτηκα. Όπα, τι σαν μαγκιά είναι αυτό. Όταν πει γυναίκα, ξέχασε. Θα πω. Πραγματικά, Σάκη, σήμερα έχω επέτειο γάμου. Πραγματικά. Σόλο, ναι. Εγώ, φίλε, πέρασε μισό αιώνα. Έλα από την κάμερα, στα κορίτσια εδώ πέρα μιλάμε, ρε. Έχουμε ζάμου, έχουμε. Περίμενε, πάμε. Τράβε τα κορίτσια. Τα κορίτσια κατάλληλα. Με τα κορίτσια μίλησα, αλλά εντάξει, το κάμερα μάν μου. Τράβε από εκεί, κάπου αλλού θα τραβήξει. Θα τραβήξει τι μπουγάτσε. Έλα, τράβε τι μπουγάτσε, τι μπουγάτσε κιόλα. Λοιπόν, έλα εδώ πέρα, έλα εδώ. Λοιπόν, σήμερα ακριβώς πραγματικά έχω επέτειο. Τι, πόσο χρόνο παντρεύτηκε? Λοιπόν, παντρεύτηκα ακριβώς 27 χρονών. 27, ρε φίλε. Ναι, 27 είναι. Γιατί είναι φίλο το κάνει αυτό? Γιατί αγάπησα, τι να κάνω, πραγματικά. Εσύ δεν αγάπησε, εσύ σκλαβώθηκε. Τι να κάνω, πέρα. Πόσο χρόνο ήταν η γυναίκα σου? Πόσο? Η γυναίκα σου τότε πόσο χρόνο ήταν? Μαζί, ίδια ηλικία έχω. Εντάξει, γυναίκα ήταν καλά για ηλικία για γάμο, 27. Γλέτσε τη ζωή τη που λέμε εμεί στη γλώσσα μα. Ναι, η αλήθεια. Δεν παντεύτηκε. Εγώ 27 χρόνια. Εγώ πέρασε, μισό αιώνα πέρασε για να παντευτώ. Στα 49 παντεύτηκα. Κοίταξε να δει, το γλέτ είναι σχετικό. Μπορεί με έναν χρόνο να κάνει όλα. Δεν κάνει, αλλά. Ναι, μαζί σου. Ναι, σύμφωνα. Που μα ομορφαίνει, να είσαι καιρό δυνατό. Πάντα έχουν την υγεία μα. Πάνω απ' όλα αυτό. Στα χωριά με ξεστή θα σα άπει μετά από 2 χρόνια η εταιρεία και βλέπω ότι η κίνηση είναι πολύ. Είμαστε ίσως σε πάρα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Δεν ξέρω όμως αν φταίνε γι' αυτό οι κυβερνήσεις τελικά, όλες. Δεν μιλάω για Νέα Δημοκρατία, για Πασόκ, για Τσίπρα. Για κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί η ψυχολογία μας. Κοίταξε να δεις, Άγγε μου, εγώ και με Τσίπρα 5 ώρα σηκώνουμε το πρωί. Και πάλι 5 ώρα το πρωί σηκώνουμε κάθε μέρα. Δεν αλλάζει κάτι για μένα. Θέμα δεν πουλήσει, δεν είναι. Δεν χαρίζουν λεφτά. Απλά πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να ανέβει ο τόπος εδώ που είμαστε εμείς. Γιατί όλη η περιφέρεια έχει πρόβλημα. Μπράβο, η περιφέρεια, όχι γενικά, όλη η περιφέρεια. Θα χαιρετώ. Ο Δούκας, τον ξέρεις τον Δούκα από την Αξιά. Το Διαφάνη. Ε. Το Διαφάνη που είναι στις μέλισσες. Ποιο που έχει κανάλι έχει αυτός. Το Δούκας έχει κανάλι. Ναι. Ποιο κανάλι. Εσείς Αλεξανδρούπολη είστε. Καβάλα είμαστε εμείς. Α, εντάξει. Το ένα. Ωραία, ωραία.
το ένα. Αυτός έχει μια εξαδέλφικη ιστορία. Όχι, ο αδερφός μου ήταν δάσκαλος στην Καβάλα, παντρεμένος. Ωραία πολύ Καβάλα. Ωραία πολύ Καβάλα με ωραίες καβαλιώτισες. Ξέρω τον Περβανά. Τον Περβανά, ναι. Ξέρω το χέρι με τον Περβανά, φίλος μου είναι. Ναι. Το παπάς και ο γιος. Τα ηλεκτρικά είδη που έχει. Ναι, μαζί μας, φίλοι μας. Γεια σου Περβανά μου. Λοιπόν. Το νεράκι, φιλαράκι. Στο κανάλι, στην τηλεόραση που βγαίνει εξαδέρφης ρε. Α, η Σούζη. Σούζη, στο Αλφα που δουλεύει. Το Αλφα στο Αλεξανδρούπολης. Όχι. Πού. Στο κεντρο. Α, στο Αλφα το μεγάλο. Πρώτη, πρώτη εξαδέρφη μου. Ναι. Από το χωριό του Καρά. Ο Καράς από πού είναι, από το Κοκκινοχώρι. Ναι, από την Καβάλα. Από εκεί. Από το Κοκκινοχώρι. Καβάλα. Ναι. Καβάλα. Επειδή είναι Καβάλα. Κοκκινοχώρι, Καβάλα, ξέχασα. Και είχε ποιον ποδοσφαιριστή έναν στην Καβάλα, έπαιζε και πήγε με. Τι και σου είσαι. Λόγω μου και σου έδωσε. Κάλυμα από Μούντζουνο. Ναι. Πόντιο είμαι, εγώ τεμέτερον. Χαραλαμπίδε. Παρασκευή την άλλη. Ναι. Κορίτσια, σα χαιρετώ. Ποιο ωραία. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μπουγατσά κρέμα. Δεν θα πάω, άλλο θα πω. Θέλω να μου πει ποια μπουγάτσα τι λέμε. Λέμε μπουγάτσα το φύλλο για τη γέμιση. Κοίταξε να δεις, κάποιοι, ζερέοι, κάποιοι λένε ότι η μπουγάτσα είναι ο τρόπος. Όχι, όχι, είναι ο τρόπος κατασκευής, ναι. Το φύλλο. Και όχι, κοίταξε, η μπουγάτσα, είναι σέρες και στις όλες. Αυτό, ήταν παλιά. Βέβαια, πάντα ισχύει, έτσι, αλλά... Η μπουγάτσα είναι δικιά σου. Κοίτα, η χειροποίητη μπουγάτσα είναι η μπουγάτσα στο φύλλο, στον αέρα. Έτσι, αυτό είναι το όλο. Η κανονική μπουγάτσα. Η κανονική είναι αυτό, το όλο σύστημα, έτσι. Η αλήθεια όμως είναι ότι σιγά σιγά φύγει αυτό. Λοιπόν, να ξέρει αύριο στο τιμολόγιο, μην αγχώνεσαι. Ό,τι γουστάρεις, τα πάντα όλα. Αύριο θέλει. Τιμολόγιο, στο τιμολόγιο αύριο. Τι κάνετε, καλά είστε, καθαρίζουμε. Με το άμυ, το ξύλο είστε. Καλά είμαστε, υπάρχει υγεία. Βλέπω ότι οι σάπες σιγά σιγά ερημώνουν, ο κόσμος φεύγει. Για ποιο λόγο, από πού είσαι εσείς. Διακοπές, σαπές. Από ποιο μέρος είστε. Από τη Δράμα και εσείς από. Εγώ από Αθήνα. Αθήνα. Ήμουν Αθήνα ένα μήνα πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, πώς είστε εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα, μπορώ να μάθω. Γεια σας. Πώς είστε στην Αθήνα εκεί πέρα κάτω εσείς. Ο Μιχάλης είναι εντός, ο κύριος. Με λέει ο κυρία πώς είστε από την Αθήνα. Ναι, ναι. Και λόγω ήμουν στην Αθήνα πριν από λίγο, ήμουν για ένα μήνα εκεί πέρα για κάποιες δουλειές που είχα. Και λέω πώς ζουν, εγώ μένω στο Χαϊδάρι να φανταστείτε. Πώς ζουν στην Αθήνα. Σαν φυλακή είναι εκεί πέρα. Εμείς έχουμε συζητήσει στην Καβάλα, εντάξει. Εκεί πέρα μου φάνηκε πολύ έτσι κλεισούρα. Όχι, εμένα δεν μου φάνηκε κλεισούρα. Ποια περιοχή μένετε εσείς. Ποια περιοχή μένετε εκεί πέρα. Στο κάτω. Κάτι δεν ξέρω που είναι. Περιοχή. Α, μ' αρέσει και τη σκιά. Ναι, πάμε. Έχει πράσινο εκεί πέρα πάνω από ό,τι ξέρω. Μια χαρά είστε. Γεια σα. Πάμε ρε φίλε. Πάμε ρε φίλε. Δεν πέρα. Πάμε και από πίσω. Εσεί κάμερα μάλλον με έχετε πάρει πίσω. Αν έχει τι αντίκε πάρει. Κάτε, εγώ θέλω τον φίλο μου πέρα. Έλα μαζί μου. Είμαστε αγαπητοί μου φίλοι φυσικά από αλλού. Γεια σα. Καλά είστε. Θα χαιρετήσουμε έτσι, έτσι, έτσι πρέπει. Τι κάνει. Καλά. Ήρθαμε ακόμη μια φορά στο χωριό σας. Ναι, ναι. Πάντως με μάσκα με κατάλαβες, Καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Καλά είμαστε. Καλά. Αντίκες έχετε εδώ πέρα εσείς, δηλαδή. Τι αντίκες έχετε. Αυτά είναι όλα χειροποίητα. Χειροποίητα είναι εδώ πέρα. Ακόμα και το ferry boat. Ναι. Ναι. Άρα μου κάνεις. Για πάμε μέσα. Για πάμε μέσα. Ωχ, που σιγά. Σκοτωθούμε και όλα, δεν πειράζει. Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά. Α, όχι, ρε φίλε, κάτσε, έλα να μπούμε μέσα. Έλα, ρε, χάτζ. Αγία Σοφιά, Ναι. Ω, χειροποίητε με αυτό. Αυτά όμως γιατί δεν έχετε μία έκθεση να τα βάλετε κάπου σε ένα χώρο μέσα, σε ένα σπίτι να τα έχετε. Αμαρτία είναι πέρα εδώ. Αρρώστησα και γρήγορα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Α, ναι. Αυτό τι είναι. Χρυσκολέση. Πού είναι αυτό. Τουρκία. Τουρκία είναι αυτό, Αυτό έχει ιστορία. Αυτό με μέταλλο είναι, με λαμαρίνα. Λαμαρίνα, όλα με λαμαρίνα. Όχι, ραφιντικό. Κάποτε έφτιαχνα τέτοια καράβια, μου έφτιαχνα με χαρτόνι. Έφτιαχνα κάποτε, ξέρετε. Όχι, όχι. Λαμαρίνα, δεν χαλάει για μια ζωή. Το όνομά σου. Μεμέτ. Μεμέτ, πρέπει να βρει ένα χώρο, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι, ώστε αυτά εδώ πέρα όλα να τα βάλει μέσα, ώστε να τα εκθέτει, να τα βλέπει ο κόσμο. Είναι πολύ ωραία αυτά. Καμίλη, κάτσε. Καμίλα. Όλα, Όλα, λαμαρίνα. Πετινό. Λαμαρίνα. Μπράβο σου, μπράβο το κουράγιο σου. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο καιρό σε πήρε για να το φτιάξει. Α πούμε το φέρι, πόσο καιρό σε πήρε. Ή η Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά πόσο καιρό σε πήρε να το φτιάξει. Αγία Σοφιά με έπιασε 1,5 μήνα. Ναι, ρε. Θα μου πει περνάει και ο χρόνο κιόλα σιγά σιγά κάνει. Σιγά σιγά κάνω, δεν βιάζομαι. Γερό να είσαι δυνατό με Ναι. Γερό δυνατό να είσαι. Τώρα βγήκα τη σύνταξη, ποιο θα κάνει άλλο. Εντάξει, ο σπιτάκι που κάθεσαι εκεί πέρα σιγά σιγά. Ναι.
Ε, ποια. Εκείνη η ομάδα πάνω, ποια είναι εκείνη η ομάδα, εκείνη η πάνω η ομάδα. Γαλατασαράι. Εσύ δεν περάσαμε την Γαλατασαράι το γήπεδο εμείς, ή όχι. Όχι στην Προύσα. Πού είναι η Γαλατασαράι στην Προύσα, είναι η Γαλατασαράι, όχι. Κωνσταντινούπολη, όχι. Περάσαμε την Γαλατασαράι εμείς που κάναμε κουμπί εκεί πέρα. Γαλατά. Δηλαδή, εσύ τι επάγγελμα έκανε, εσύ δεν έκανε, εσύ. Εγώ σόμπε και αυτά έφυγα. Τελευταία παράτησα και μπήκα σε αυτά. Και τώρα σύνταξη, ε. Σύνταξη. Γιατί με τη σύνταξη δεν με μέτρη, πόση σύνταξη παίρνει. 1100. Καλά είσαι, δεν με μέτρη, εσύ. Καλά είμαι, γιατί έχω πληρώσει 36 χρόνια τέβε. Πλάκα κάνει. Μα το Θεό. Δεν πα στην Ελλάδα, είσαι 4 χρόνια. Ναι, 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 εδώ γεννημένο. Εδώ... εδώ είσαι δηλαδή. Δεν ήρθε από το Τουρκία. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ε. Όχι. Πω, μπράβο, γερό, να είσαι να χαρέσει τη σύνταξή σου. Καφεδάκι στην, καφεδάκι στην πλατεία, στο καφενείο. Η γυναίκα, πού είναι η γυναίκα. Μέσα είναι. Εγκεφαλικό πέρασα. Γιατί είναι Μεμέτ, τώρα καλά είσαι. Τώρα καλά είμαι, άρα. Μεμέτ, η υγεία. Βλέπει δύο κομμάτια καρκίνο βγάλα από εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Να περάσει και να φύγει, τελείωσε. Εκκλησάκια. Δεν προλάβει να φτιάχνω εκκλησάκια. Μην αγχώνεσαι. Την υγεία μας να έχουμε και αυτό σιγά σιγά να το φτιάξεις. Πάνω απ' όλα υγεία. Παιδιά πάνω απ' όλα. Χαίρετο. Έτρια ήρθε εδώ. Ναι. Πρωί στις 8. Το απόγευμα 5 ώρα έφυγε. Ωραία Μεμέτ. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Χαίρομαι. Γερός να είσαι δυνατός. Γερός δυνατός. Πάνω απ' όλα υγεία Μεμέτ. Όλα τα άλλα θα να φύγουνε. Και εγώ έχω περάσει μεγάλες μανούρες, αλλά είμαστε υγιείς. Εγώ κάθε φορά σε βλέπω. Να χαίρομαι που με βλέπω. Άμα σ' αρέσει. Βλέπω. Όχι, βλέπω. Χαίρομαι, χαίρομαι, μπράβο. Πραγματικά. Μεμέτ, χαιρετώ και άμα ξανάρθω, όλα σε εδώ. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Μεμέτ. Γεια σου. Άρα, Μεμέτ. Αφεντικό, βλέπω ότι για λόγια, αλλά το φαγητό βλέπω μεζεύρικαμε και καθίσαμε. Καλησπέρα. Μεζέ όμως βλέπω. Ναι. Εσύ είσαι το χειρός της υπόθεσης, αυτό βλέπω εγώ. Είπαμε. Γκρίνιαζε προηγουμένως. Αλλά στο μεζέ βλέπω, στο μεζέ κάθεσαι όμως. Συνταξιούχοι είμαστε. Ο δάσκαλος κερδάει. Συνταξιούχοι είμαστε, διευθυντής είμαι εγώ. Ο πας διευθυντής, τι διευθυντής. Ναι. Πού. Συνταξιούχος διευθυντής. Συνταξιούχος διευθυντής. Συνταξιούχος τώρα, καινούργιος. Καινούργιος, ναι. Τώρα βγήκες. Τώρα βγήκα, τώρα. Πόσο καιρό έχει. Εύχομαι να χαρίσει σύνταξή σου να τη φας, ναι. Και να την δουλώσει γιατί, ναι. Χαίρεσαι. Αλλά σε βλέπω συνέχεια και στην τηλεόραση και παντού. Καλό είναι αυτό ή κακό τώρα. Ναι. Καλό ή κακό είναι αυτό τώρα. Ναι. Καλό είναι κακό που με βλέπεις. Καλό. Τι δεν σ' αρέσει. Καλό. Τι δεν σ' αρέσει, πες μου. Τι? Πες Διογέννη, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κάτι που δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει τίποτα. Όχι, όλα μ' αρέσουν. Καλά είναι όλα. Όλοι μ' αρέσουν, όλα καλά είναι. Εμείς και... με τα χωριά δείχνουμε, ας πούμε, τις περιοχές. Καλά κάνετε. Έκανες εδώ το, καλά το τσουλουφί. Έτσι, όχι, είναι, είναι το έχω πει πολύ καιρό έτσι το τσουλουφί. Σαν τωρινό καιρό μου έγινε. Όχι, όχι, σαν τον Τεντέν είμαι, σαν τον Τεντέν. Θυμάσαι τον Τεντέν, την παιδική σειρά, μια κρυμμένα σχέδια, πιτσιρίκια μας σαν τον εμείς. Ναι. Τη βλέπαμε. Τώρα ένας ειδοποιός ακόμα. Μπράβο, στο, πέσω, στο Μέγκα που δείχνει, μια, στο παραπέντε είναι εσύ, ποια είναι και η κουμπή. Παραπέντε νομίζω που δείχνει με τσουλούφι. Στον Τελεβόα. Όχι, το μοιάζω κιόλας και είναι πιτσιρικάς. Καθίσαμε να πάρουμε ένα μεζεδάκι. Η ερώτηση, σπίτι, ναι. Φαγητό έχουμε. Τι? Γυναίκα, σπίτι φαγητό δεν κάνει. Ναι, έχει πατάτες με κεφτέδες σήμερα. Αυτά είναι. Ακούς Μαρία, ναι. Μετά εγώ που γκρινιάζω και το σπίτι. Α, γιατί... το μεζεδάκι είναι μεζεδάκι. Με τους φίλους. Με τους φίλους. Κοίταξε, ο συνταξιούχος, μεζεδάκι, καφεδάκι, μεζεδάκι, ένα σπίτι, ναι. Και το απόγευμα ξανά καφεδάκι. Το απόγευμα δεν κατεβαίνω. Εντάξει, οικονομία. Θα πιω σπίτι. Βλέπεις η Μαμπαλτή. Ναι, η Μαμπαλτή. Η Μαμπαλτή. Χαιρετώ. Γεια σας. Καλό καλοφάγωτο. Τι μου ρε, αγόρι μου. Τι μου ρε. Τι έχω η Μαλάιλα. Έλα μαζί μου πάμε. Γεια σας παιδιά. Έλα να κάνουμε πέρα να συνεχίσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, Μαμπαλτί, βγάζω τη μάσκα τώρα, τελειώσαμε. Βρέθηκε στις Σάπες, κάναμε τη βόλτα μας, μιλήσαμε με κόσμο, με παιδιά, με οτιδήποτε βρήκαμε φυσικά. Αν από ό,τι βλέπω και από ό,τι είδα, σιγά σιγά αδειάζουν και μας είπαν τα προβλήματά τους. Το Μαμπαλτί, στο επόμενο επεισόδιο θα είναι σε εσάς.